Καλησπέρα σας κύριε Στούπο, δημοσιογράφος και διευθύνων σύμβουλος στην Αυγή. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και εσείς έχετε την αίσθηση ότι με αυτό το σχήμα θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Νομίζω ούτως ή άλλως, όπως αναφέρθηκε και ο συνάδελφος, ξέραμε όλοι και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι, πολύ περισσότερο, ότι είμαστε στην τελευταία χρονιά της κοινοβουλευτικής θητείας αυτής της κυβέρνησης. Το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός αυτό, το λέω όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν δύο μέρες. Συνεπώς υπάρχει μια πλήρης κοινοβουλευτική χρονιά μπροστά μας που πρέπει η κυβέρνηση, γι' αυτό κάνει και τη νέα συσκευασία, να δώσει μια ουσιαστικά νέα όθηση στο πολιτικό της έργο που θέλει ένα νέο αποτύπωμα μετά το τέλος των μνημονίων. Και νομίζω ότι θα γίνει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός βέβαια, γιατί εκεί θα γίνει και η ουσιαστική πρώτη πολιτική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά σαν πρώτο σχόλιο για όλους μας, νομίζω ότι ήταν αφενός αναμενόμενη αυτή η ανασύνθεση. Δεν έγινε κάτι πολύ δομικό που μερικοί έγραψαν ή περίμεναν ή καλλιεργούσαν και ορισμένες πλευρές. Γιατί στην ουσία αυτό το κυβερνητικό σχήμα, το κεντρικό της οικονομικό βάρος, να το πω έτσι, πραγματικά δεν άλλαξε επί της ουσίας. Γιατί τα βασικότερα και υλοποιήσει στο Υπουργείο, δηλαδή οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, Παιδείας, Υγείας, δηλαδή τα Υπουργεία τα οποία σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τις αλλαγές που μπορεί να φέρει μεταμνημονιακή εποχή στην καθημερινότητα των πολιτών, παραμένουν αμετακίνητοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί σε αυτά τα υπουργεία. Ναι, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα, για να ξεκινήσω από το δικό μας το χώρο, που λέγανε ας πούμε ότι θα φύγει ο Τσακαλώτος, τι θα γίνει άμα φύγει ο Τσακαλώτος και πάει λέγοντας. Και εξηγούσα και στους συναδέλφους και σε πολλές άλλες συζητήσεις. Δεν είμαι εγώ στο μυαλό του Τσίπρα, αλλά λέω όταν έχεις ένα υπουργό οικονομικών που μαζί με τον Πρωθυπουργό και το υπόλοιπο κυβερνητικό σχήμα ολοκλήρωσε αυτή την πολιτική μετά το μνημόνιο του 2015, τον επώδυνο συμβιβασμό, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ήταν αυτονόητο ότι θα συνεχίσεις. Και όπως είπατε σωστά, και στο Υπουργείο Εργασίας τα δείγματα γραφής αυτών των χρόνων ήταν ουσιώδη και έχουμε μπροστά μας την εξαγγελθήσα και υποπραγματοποίηση προσπάθεια για τις συλλογικές συμβάσεις και τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό, αλλά ας αφήσουμε αυτά να τα πει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο και στη συσκευασία που θα παρουσιάσει και στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, αλλά και στην πόλη σας, στη Θεσσαλονίκη, όταν θα ανέβει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα. Ταυτόχρονα θα είναι και πιο κοντά τα δεδομένα, τα πολιτικά και τα οικονομικά, γιατί ξέρουμε ότι στις 10 του μηνός ξανάρχονται οι απεσταλμένοι των δανειστών. Όχι αυτή τη φορά με το τσεκούρι στο χέρι, αλλά με το μπλοκάκι που θα να καταγράψουν μια πρώτη συζήτηση για το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού. Έτσι. Βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε σχολίαστε. Όσον αφορά, επιτρέψτε μου λίγο, νομίζω ότι και το άλλο σήμα που δόθηκε με αυτόν τον ανασχηματισμό είναι αφενός η προσπάθεια να διπλασιαστεί η όθηση αφενός του κυβερνητικού έργου όσον αφορά τα κοινωνικά και τα οικονομικά, χωρίς ακριβώς τη δαμόκλειο σπάθη καθημερινά στο κεφάλι, αλλά με την εξυπηρέτηση των συνολικών στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις υπόλοιπες κινήσεις, και αφετέρου με τη μετακίνηση του κυρίου Σκουρλέτη στο να ενδυναμωθεί πολιτικά ο πολιτικός σχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να συμπορευθεί σε μια πολιτική προσπάθεια κοινωνικής και πολιτικής αντεπίθεσης, να το πω έτσι συνολικά, μέχρι τις εκλογές που θα έχουμε για τις ευρωεκλογές το Μάιο και τις βουλευτικές το φθινόπωρο. Δεν έχουμε, ας το πούμε έτσι, γιατί πολλοί το γράφουν και σήμερα, ένα είδος αμφίπλευρης διεύρυνσης της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει μία δύναμη της αριστεράς, κύριος κορμός της κυβέρνησης. Και αν πούμε ότι αξιοποίησε 2, 3, 4 πολιτικά στελέχη ένθεν κακήθεν, τι εννοώ όμως, είναι από τις δεξιές αντιλήψεις, θα έλεγε κανείς. Διότι σωστά, όσον αφορά και το παλαιό και το σημερινό Πασόκ,
από δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και τώρα, τουλάχιστον ως εκπομπή πολιτικού λόγου και προθέσεων και προσπάθειας παραμένει, πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό λοιπόν, όχι γιατί ο συνάδελφος σωστά αναφέρθηκε ότι είχαμε και αυτές τις κινήσεις, αν και εγώ πιστεύω ότι σε όλους τους συμπολίτες μας θα έλεγα ότι το βασικό στίγμα αυτού του ανασχηματισμού είναι περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε πολύ υπεύθυνους ρόλους. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι ο κύριος Χαρίτσης από ένα κρίσιμο οικονομικό επιτελείο που ακόμα και από οικονομικούς κύκλους στη χώρα μας και στην Ευρώπη και μάλιστα και πολιτικούς συντηρητικούς κύκλους θεωρήθηκε και σοβαρός και αρκετά αποτελεσματικός, μετακινήθηκε και μετακινήθηκε θεσμικά, όπως λέμε, σε πιο κρίσιμο Υπουργείο. Εσείς συμφωνείτε ότι έπαιξε ρόλο η συμμετοχή του, ότι ήταν βασικά ο πρωταγωνιστής στα 13 περιφερειακά συνέδρια που έγιναν, γιατί πολλά από αυτά παρακολουθήσαμε, είδαμε εκεί στα περιφερειακά συνέδρια, είχε με τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, διάλογο, έπαιξε ρόλο αυτή η προϋπηρεσία, τέλος πάντων, αυτή η συμμετοχή του και ο ρόλος που έπαιξε περιφερειακά στο να γίνει αυτή η αναβάθμιση στο πρώτο τάξη Υπουργείο? Έπαιξαν όλα ρόλο, όχι μόνο για το πρόσωπο του κυρίου Χαρίτση, αλλά και για την αξιοποίηση και άλλων στελεχών. Εγώ θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, και ο νέος Υπουργός Γεωργίας, που μπορεί να μην είναι ένας από τους πολύ γνωστούς, αλλά στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους που έχει δουλέψει σταθερά και αθόρυβα για τα ζητήματα της γεωργίας πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρει, από το χώρο της αριστεράς, από το χώρο της Βουλής, γιατί είναι βουλευτής αρκετά χρόνια ήδη, και τώρα έγινε και υπουργός. Και μάλιστα και με την ευρύτερη έννοια συντοπίτησά σας, την κυρία Τελιγιορίδου, που μπαίνει και αυτή στο Υπουργείο, που είναι εκτινίατος, αν θυμάμαι καλά, σηματοδοτείται ότι με δύο νέους ανθρώπους θα δοθεί μια νέα όθηση σε ένα κρίσιμο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Που εγώ δεν λέω ότι δεν γίνανε κάποια βήματα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται περισσότερα και πιο σταθερά, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο κύριος Αραχοβίτης, για το εισόδημα των αγροτών και των ανθρώπων που είναι στον πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα έχουμε και άλλους νέους. Έχετε τη συντοπίτησά σας, που με μία έννοια αναβαθμίστηκε θεσμικά. Είχε το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Και παρά τις ειρωνίες πολλών συναδέλφων, για να μην μιλάω τώρα για άλλα σχόλια, δικαιούνται βέβαια οι δημοσιογράφοι να κάνει ο καθένας την κριτική του από τη σκοπιά του. Είναι και η νεότερο μέλος της κυβέρνησης, 30 ετών μόλις. Σωστά. Αλλά σωστά. Και από την Ξάνθη. Και ουσιαστικά τι είχαμε? Ο Στάθης Γιαννακίδης που παίρνει και το ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Και αυτός ένας νέος άνθρωπος, και νομίζω αυτά όλα μαζί. Και μπορούμε να αναφερθούμε και στον κύριο Κρέτσο, που έχει κάνει μια σταθερή δουλειά στο πλάι του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής του κυρίου Παπά για τα οπτικοακουστικά. Πολλοί δεν τα γνωρίζουν αυτά και νομίζω ότι στην επόμενη χρονιά θα δούμε και περισσότερα, όχι μόνο για όσα γίνανε και για όσα ενδεχόμενα και με την έννοια των επενδυτικών κινήσεων από παραγωγές κτλ. Θα δούμε. Άρα το κύριο στίγμα, θα έλεγα εγώ, στους συμπολίτες μας, ασχέτως τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, είναι ότι ήταν ένας περίπου αναμενόμενος ανασχηματισμός με το στίγμα σε νέους ανθρώπους και με την προσπάθεια για νέα δυναμική στη συνέχεια του κυβερνητικού έργου, με λιγότερο, ας το πούμε έτσι, καθυστερήσεις και αναχρονισμούς, να το πω έτσι. Ωραία. Γιατί πραγματικά στο κοινωνικό πεδίο και στο οικονομικό πρέπει οι συμπολίτες μας να βρούνε απαντήσεις άμεσα. Συντάξεις, λέω ένα παράδειγμα, τώρα ξέρει ναι, ακόμα είναι πολλά τα και θέματα η αξιωματική και θα αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στουμπό. Πάει μπροστά η συζήτηση και όλη αυτή η διαδικασία θα φέρει μπροστά και τον πολιτικό διάλογο, αλλά χειροπιαστές κινήσεις και αποτελέσματα που έτσι βιωματικά θα μπορέσει να πιστεί ο άλλος ότι η έξοδος, η οριστική από τα μνημόνια, έχει πράγματι χειροπιαστές κινήσεις προς τα μπρος.